Λοιπόν, η πρόσκληση με την οποία σας καλέσαμε σήμερα εδώ έχει σαν μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανακήρυξη του υποψήφιου δημάρχου για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Βέβαια είναι γνωστό ότι η συνέλευση είναι ανοιχτή σε όλους τους συνδημότες μας με δικαίωμα λόγου και με δικαίωμα ψήφου. Τώρα, οι εργασίες πώς θα γίνουν, η πορεία των εργασιών. Είναι ότι θα διαβάσουμε το βιογραφικό σημείωμα που κατέθεσε η μοναδική υποψήφια για το χρήσμα του υποψήφιου δημάρχου του δικού μας ψηφοδελτίου με το οποίο θα ζητήσουμε την ψήφο των συνδημοτών μας. Είναι η Αντωνία Ιγιανούλη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαθεσιμότητα. Της ευχόμαστε βέβαια καλή επιτυχία. Θέτω υπόψη σας τώρα το βιογραφικό σημείωμα της Αντωνίας της Γιαννούλη. Γεννήθηκε στην Τρίπολη από την ντόπια εκπαιδευτικό Παναγιώτα Κοκκίνη και τον εκ της Οριάς Καστρίου ορμόμενο Κωνσταντίνο Γιαννούλη, στέλεχος επί πολλά έτη των μηχανικών έργων στη δεύτερη δέκαιη Τρυπόλεως. Είναι απόφυτος του τρίτου δημοτικού σχολείου Τρυπόλεως και του πρώτου γυμνασίου Παύλα Λυκείου Τρυπόλεως. Είναι πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής και της ανωτέρας σχολής δραματικής τέχνης θέατρο τέχνης Κάρλος Κούχ, με διδακτορικές σπουδές στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. Ξεκίνησε την καριέρα της ως καθηγήτρια θεωρίας και μεθοδολογίας της ιστορίας, εντός παρενθέσεως φιλοσοφία της ιστορίας και διδασκαλίας και συγγραφή δοκιμίων, παρένθεση εκθέσεων, έχει γράψει σχολικά βοηθήματα και εγχειρήματα για το Λύκειο. Ασχολείται με την συγγραφή φιλοσοφικών και ιστορικών δοκιμίων, καθώς επίσης και με τη μετάφραση φιλοσοφικών και θεατρικών έργων. Παρακολουθεί συνεχώς συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τα επιστημονικά της αντικείμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας τους και συμμετέχει με ανακοινώσεις σε παγκόσμια και διεθνή συνέδρια φιλοσοφίας αλλά και συνέδρια που αφορούν τη φυσιογνωμία και το ρόλο της θεατρικής τέχνης και γενικότερα της πολιτιστικής διαχείρισης. Έχει εργαστεί στο ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο Τρίπολης, στο τεχνικό Λύκειο Τρίπολης και έχει διδάξει στα ΙΕΠ της πόλης μας στο τμήμα βρεφονιπιακής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εδώ εργασίας της παρουσίασε και τις δύο χρονιές με τους μαθητές της τρεις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά στα χρονικά της πόλης στο Πανελλήνιο Θεατρικό Μαθητικό Διαγωνισμό, όπου και διακρίθηκαν και τις δύο φορές σε περιφερειακό επίπεδο. Εργάζονται με επιτυχία στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, ενώ από το 2007 είναι ιδρυτικός στέλεχος της θεατρικής εταιρείας 7η Θύρα, παραγωγές της οποίες έχουν διακριθεί σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Είναι μέλος των οργανώσεων Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, φίλοι του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών Βενετίας, Διεθνής Αμνηστία, Greenpeace, Διεθνής Φιλοσοφική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, μέλος του Ινστιτούτου
δια βαλκανικών σχέσεων, αντιπρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου Ινστα. Και βέβαια, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η Αντωνία Γιαννούλη ήταν υποψήφια βουλευτής στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που έγιναν το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αρκαδίας και έφερε πάρα πολύ καλή σειρά. Είναι λοιπόν αυτή η χρονική στιγμή κατά την οποία αναδεικνύεται ως ζήτημα υψίστης σημασίας αυτό του κεντρικού ρόλου που μπορεί και πρέπει να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας λειτουργιών και δράσεων για την προάσπιση και τη θωράκιση της τοπικής μας κοινωνίας απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται. Κάτι που φυσικά για να επιτευχθεί χρειάζεται η Δημοτική Αρχή που θα αναλυθεί από τις εκλογές να μην είναι απλά ένας άλλος διαχειριστής των πραγμάτων, καλύτερος ή χειρότερος, ούτε βέβαια ένας αφοψηλού φορέας λήψης αποφάσεων, συνήθως προς όφελον κάποιου. Χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή που να αποτελείται από ανθρώπους με άλλο όραμα, προστάτευτος στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των δημοτών, αλλά και αληθινά ξένοι προς τις μικροπολιτικές ή μικροκομματικές καθηλώσεις και τις πελατειακές λογικές. Το καινούργιο λοιπόν που εμείς ως δημοτική κίνηση φιλοδοξούμε καταρχήν και για λόγους αρχής να φέρουμε στα δημοτικά πράγματα είναι η αποσύνδεση του Δήμου από τη λογική του συγκεντρωτισμού, της δημοκρατίας ή της εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων και το άνοιγμα των διαδικασιών σε όλους τους συμπολίτες μας με δημοκρατία και διαφάνεια. Αυτό το οποίο μπορούμε χωρίς δεύτερη σκέψη να δεσμευτούμε είναι ότι με όπλο τη στήριξη των συμπολιτών μας και με εργαλείο το ρεαλιστικό μας πρόγραμμα δεν θα διστάσουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των αγώνων και των διεκδικήσεων, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τη λύση αμυγός τοπικών θεμάτων, είτε με τη διασφάλιση αναγκαίων θεσμικών ρυθμίσεων, είτε με τη διεκδίκηση αναγκαίων πόρων. Με την πηξίδα μας σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή ίδιων ποιοτικά και προσωπικά υπηρεσιών για όλους τους κατοίκους του Δήμου μας, χωρίς διακρίσεις, προσδιορίζουμε τις αναγκαίες κατά την άποψή μας διεκδικήσεις για το άμεσο και απότερο μέλλον, μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνουμε. Την επέκταση και βιωσιμότητα των δομών κοινωνικής φροντίδας. Τη μελέτη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των οικολογικών θεμάτων με έμφαση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δυνατότητες για την απασχόληση και μέσα από σχήματα τοπικής κοινωνικής εταιρικότητας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Την απόδοση των οφειλωμένων παρακρατηθέντων από το κράτος. Έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων. Έργα περιβαλλοντολογικής προστασίας. Κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας παιδιών, βρεφική, παιδική σταθμή και ατόμων με ειδικές ανάγκες, προστασίας ηλικιωμένων, καπή, βοήθεια στο σπίτι, συμβουλευτικών, κοινωνικών υπηρεσιών για αντιπαθείς ομάδες, καθιέρωση κοινωνικής ρήτρας σε συμβάσεις δημοσίων έργων αξιοποιώντας την Οδηγία 12-18, κάθετος 2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υποδημιουργία νομοθετικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας που επιτρέπει για παράδειγμα την απέτηση σε ένα τεχνικό κατασκευαστικό έργο τη χρησιμοποίηση παραδείγματος χάρη 10% εργατών από προσπαθείς κοινωνικές ομάδες και με χωρική διάσταση, δηλαδή λίστες ανέργων, μακροχρόνια νέων μεταναστών κλπ. Της περιοχής όπου το έργο εκτελείται. Στήριξη δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικές επιχειρήσεις, γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, αστικές μη κερδοσκοπικές πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που παράγουν κοινωνικό όφελο και θέσεις απασχόλησης. Ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την αποκοκαλιά της τοπικής απασχόλησης, θα θέλαμε. Προοδευτική δημοτική πολιτική τελών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος. Ενημέρωση από το Δομή Δήμου για δυνατότητες και προγράμματα επιχορηγήσεων, παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δικτύωσης. Συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Έργα ηλεκτρονικής υποδομής, ευρυζωνικά δίκτυα,
δωρεάν ίντερνετ, στήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου, προμηθειών κλπ. Μόνιμη συνεργασία με τα επιμελητήριά τους. Διαμόρφωση δημοτικών χώρων υπαίθριο εμπορίου. Δεν θέλω να σας κουράσω λέγοντας κι άλλα. Ένα πλαίσιο θέλουμε να δώσουμε και πού θέλουμε να κινηθούμε. Όμως, εκείνο που δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω είναι ότι για την επίτευξη όλων αυτών, αλλά και για την ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών του Δήμου μας, είναι απαραίτητο εργαλείο η εμφάνιση όλων των συμμετών μας και κυρίως των νέων στην κατεύθυνση της συλλογικής σκέψης αλλά και λήψης αποφάσεων που μας αφορούν με την ουσιαστική συμμετοχή όλων για την εξασφάλιση κοινωνικής συνένεσης, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης. Εμείς, σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, καλούμαστε να σκεφτούμε, να εμπνευστούμε και να δράσουμε με φαντασία και ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα, μαζί με όλη την κοινωνία της πόλης μας, προς μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ως τώρα έχει ακολουθηθεί. Είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε έναν άλλο δρόμο, ο οποίος, αν και είναι υπαρκτός, δεν έχει μέχρι σήμερα περπατηθεί. Ένα δρόμο όχι ουτοπικό, αλλά ρεαλιστικό, που μπορεί μέσα από την κοινωνική αυτοοργάνωση και τη συμμετοχή του πολίτη σε κάθε συλλογική διαδικασία σκέψης και δράσης να οδηγήσει σε έναν άλλο δήμο. Είναι ο δρόμος που θα μεταβάλει όλους μας από παθητικούς θεατές σε ενεργούς πολίτες που αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και την πόλη τους. Μια πόλη που δεν θα είναι ιδιοκτησία κανενός, αλλά θα ανήκει σε όλους εμάς. Η Μαντινιακή στην πολιτεία και όλοι εμείς θέλουμε μια άλλη Τρίπολη για να την διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ζήτησε ο φίλος και ο συναγωνιστής, ο εξαιρετικός συναγωνιστής, που το λέω αυτό, το τονίζω, ο Γιώργος ο Θεοχάρης, να εξηγήσει τους λόγους που απέσυρε το ενδιαφέρον του στο όνομα, προς όφελος της Αντωνίας της Γιαννούργιος. Δεν θα εξηγήσω λόγους απόσυρσης υποψηφιότητας, διότι δεν υπήρχε ποτέ υποψηφιότητα. Το τονίσαμε και την προηγούμενη φορά, μην λέμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, υπήρχε διαθεσιμότητα τόσο από τη δική μου κοινωνία και όσο από την αγαπητή Αντωνία. Και με δική μας προσωπική διαβούλευση εκκρίναμε και οι δύο αφότεροι, χωρίς να πιεστούμε από κανένα, ότι η καλύτερη λύση είναι να προταθεί από την πράξη για υποψήφια του Δήμαρχος και Αντωνία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ήταν μια ατυχής στιγμή η ανακοίνωση. Πότε μια παράταση δεν ανακοινώνει δύο υποψηφίους. Εσύ είναι. Άρα λοιπόν υπήρχαν δύο διαθέσεις. Θα μπορούσε να υπάρχει και τρίτος, και τέταρτος, και πέμπτος, και δεν ξέρω πώς. Εμείς λοιπόν διαβουλευθήκαμε, τα συζητήσαμε και είπαμε αυτό. Χωρίς ούτε απαιτήσει από τον ένα, ούτε απαιτήσει από τον άλλο.